Χαίρετε, χαίρετε! Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πράγματα τα οποία μεγαλώσαμε. Θα νοσταλγήσουμε τραγούδια, παιχνίδια, εκπομπές, προϊόντα που υπήρχαν όταν εμείς ήμασταν παιδιά, δηλαδή 10 χρόνια πριν. Ναι, 18 είμαι και ας φαίνομαι 47. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια. Τα τραγούδια ήταν αυτά που μας έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα, μας έδωσαν ήθος και αξίες. Τραγούδια που μας έκαναν να πιστέψουμε στην αντιρατσιστική ιδέα, που έδιναν βάση στην ανθρώπινη αξία. 10 μικρά ραπάκια σε μια γειτονιά, χάθηκε το ένα πάει και μείνανε 9. Τραγούδια που ήταν κατά της βίας στα ζώα. Αχουνελάκι, κουνελάκι, ξυλάκι θα το πας. Τραγούδια τα οποία μιλούσαν έτσι για αθώες παιδικές ιστορίες ανθρωποφαγίας. Και τότε ρίξανε τον κλήρο, και τότε ρίξανε τον κλήρο, να δούνε ποιος θα φαγωθεί, να δούνε ποιος θα φαγωθεί, Τραγούδια με αναφορές σε τραμπουκισμούς σε ηλικιωμένους. Δεν περνάς κύρα Μαρία, δεν περνάς, δεν περνάς. Οι τρομοκρατικές ενέργειες πιστεύετε πως είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να αναφέρονται σε παιδιά? Κι όμως. Στου Μανώλη την ταβέρνα έπεσε μια του φεκιά. Μπουμ! Αλλά κυρίως τραγούδια που έβγαζαν νόημα. Βαγγελία τη φωνάζει! Παραδέξτε. Ήταν και σε ένα εξανθιά ο πρώτος σου έρωτας. Σε μένα και σε όλο τον αντρικό πληθυσμό που είναι 17 με 20 σήμερα και παραπάνω. Παραδέξτε. Ακόμα τη σκέφτομαι, μου έχει μείνει καψούρα. Εκεί που έλεγε τα κατσίκα, 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 είσαι γλύκα. Κατσίκα, 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 είσαι γλύκα. Στην αγκαλιά σου θέλω να μου στο πρωί. Κατσίκα, κατσίκα, γλυκά μου πιτσιρίκα. Σίγουρα θα θυμάσαι κάποιες διαφημίσεις από την παιδική σου ηλικία, όπως αυτή. Πιο σοκολάτα γάλακτος δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή αυτή που σε έκανε να αγοράζεις παριζάκια αβέρτα. Και η καλύτερη διαφήμιση που υπήρχε ποτέ και έχει στοιχειώσει τα παιδικά μου χρόνια. Πάμε να τη δούμε μαζί. 1, 2, 3, 4, έτοιμο! Τα τρία ειδικά βιβλία σου τα δείχνουν όλα. Και τώρα δώρο αυτά τα απίθανα καρναβαλοχρώματα που βάφουν, ζαλίζουν, στροβιλίζουν και μπερδεύουν. Δείτε το άσπρο τι κάνει. Εσύ έχεις γράψει ποτέ αόρατα? Έχεις ξεβάψει τα χέρια σου έτσι? Έχεις ζωγραφίσει ποτέ τόσο όμορφα? Έχεις αλλάξει μαγικά το χρώμα του μαρκαδόρου σου? Και δώρο η μεταξένια, το μαγικό ζωάκι που κάνει ό,τι του πεις. Για να πάθουν πλάκα όλοι. Βασικά όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι η μεταξένια είναι πραγματικό. Ναι, κι εγώ. Ότι είναι πραγματικό σκουλίκι, μα λέγε. Λέω πώς το φτιάξατε, φίλε. Αλλά τελικά είναι μια μαλακιούλα με κλωστή. Από ό,τι μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν τα αγόρασα ποτέ αυτά. Τι πιο χαρακτηριστικό από την παιδική σου ηλικία από τα παιδικά? Τουταγχαμών η μικρή μούμια. Δεν το θυμάμαι πολύ αυτό, αλλά νομίζω ήταν μια μούμια μικρή που ήταν του Τουταγχαμών και ήταν μια μικρή μούμια που ήταν τελειωμένη με κολόχαρτο και ήταν ζωντανή και για κάποιο λόγο έκανε παρεμβαίνει και ήταν φυσιολογικότατο μια μούμια να μιλάει, να ζει με ένα κορίτσι, κάτι τέτοιο. Γατόσκυλο. Ένα ζώο που προέρχεται από το Τσέρνομπιλ, μου έχει στοιχειώσει το μυαλό το τραγούδι εισαγωγής. Κατόγκ, κατόγκ, κατόγκ. Οι μπανάνες με πιτζάμες. Τι κάπνιζαν σε αυτή την εταιρεία παραγωγής και σκέφτηκαν να βγάλουν αυτό? Και το μεταξύ δεν ήταν παιδικό, δεν ήταν άνιμο. Νομίζω ότι δινόντουσαν άνθρωποι μπανάνες με πιτζάμες. Αυτό τέλος πάντων, τα τερατόμορφα πλάσματα. Είχαν κάτι παιδιά που τα κινούν αρκουδάκια. Άρρωστο. Πάτη. Όχι αυτή. Αυτή η πάτη. Η μία. Μετά την ξανθιά από το Μαζού εν δε Ζου, η αγάπη μου ήταν η Αντωνέλα.
Όλα τα κορίτσια στο δημοτικό παραδεχτείτε το, χορεύατε αυτό το τραγούδι. Τώρα θα δούμε τις εκπομπές που υπήρχαν όταν εμείς ήμασταν παιδιά. Η καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών είναι το Fort Boyard. Fort Boyard. Fort. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τζακ! Ούβλαπο! Ή αυτό? Χέρι μου, δώσ' μου σε παρακαλώ έναν εξαιρετικό γρίφο για το φίλο μου το φοιτητή. Θέλουν ένα δικό τους πάνω από το κεφάλι τους. Το σπασμένο το αλλάζεις. Τι είναι, πάμε τζο. Όλοι θέλουν ένα δικό τους πάνω από το κεφάλι τους. Το σπασμένο το αλλάζεις. Όλοι θέλουν ένα δικό τους πάνω από το κεφάλι τους. Το σπασμένο το αλλάζεις. Όλοι θέλουν ένα δικό τους πάνω από το κεφάλι τους. Το σπασμένο το αλλάζεις. Ο σοφός έπαιρνε το κλειδί και βάραγε τρίποντο από πάνω και το έβαζε μαλάκα κάθε φορά, υποτίθεται. Το πιο γαμάτο ήταν η μουσική. Άλλη ωραία εκπομπή ήταν το Blackout που ήταν με την Νάντια Μπουλέ. Χαιρετίσματα, Νάντια. Μήπως η φαντασία σου τρέχει. Η εκπομπή που το κόνσεπτ της πάνω κάτω ήταν να βάζουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο τυπάδες και να πρέπει να αναγνωρίσουν τι ήταν, κάτι αντικείμενα, ξέρω εγώ, τους βάζαν να πιάνουν. Τους βάζαν να γλύφουν κάτι μασχάλες, κάτι καράφλες, κάτι χέρια. Καράφλα! Δάχτυλα. Πω, είναι πικρό ρε παιδιά. Το πιο γαμμάτο επεισόδιο ήταν με τον Σαμαρά τον Τρίφωνα. Μη κουνιέσαι και το χάρι μου! Είναι η μαγιά μου! Εκεί πήγε παθεπανικό και μετά έβγαλε αυτό το βίντεο στο Instagram. Το X Factor, όχι αυτό που είναι σήμερα. Το καλό το X Factor που βάζανε... Δεν υπάρχει X Factor σήμερα. Όχι το X Factor που ήταν μέχρι πριν πέρσι. Μέχρι πριν πέρσι. Αυτό το καλό με τους... Ποιο νομίζεις ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Να το πω. Ναι, γιατί καλέ. Τα βυζιά μου. Και ομοίως το Ελλάδα έχει ταλέντο το καλό. Με τον Ψινάκη, τη Μανολίδου, τους Μούφα, τσακωμούς τους. Μα καλά και εσείς πια δεν έχετε το χιούμορ μαζί σας. Μα ποιο χιούμορ είναι αυτό? Βέβαια, μα να βλέπω τα γεννητικά όργανα ανδρών επάνω στη σκηνή. Μπροστά στα μάτια. Εγώ πάντως τα είδα τα γεννητικά σας όργανα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τα προϊόντα που είχαμε εμείς ως παιδιά. Τα παιχνίδια που είχε το Happy Meal του McDonald's. Τόσο γαμάτα παιχνίδια, ήταν από πάρα πολύ καλό πλαστικό. Το πλαστικό που ήταν τα παιχνίδια των McDonald's ήταν λίγο καλύτερης ποιότητας από το πλαστικό που είχε το φαγητό των McDonald's. Το γιαουρτάκι Junior, το οποίο νομίζω υπάρχει και σήμερα, που είχε τις μπιλίτσες από πάνω, τις άνοιγες, τις έβαζες μέσα και αν δεν είχε η μπουκιά σου, τέσσερις μπιλίτσες. Δεν ήταν μπουκιά, δεν έφαγες. Το γιαούρτι σκέτο το πέταγες. Θα μπορείς να φας μόνο αυτά. Επίσης είχε κάτι αυτοκόλλητα, τα οποία έπρεπε να παραγγείλεις από κάποιο θεό, νομίζω, την αφίσα, γιατί δεν ξέρω κανέναν θρύλο να είχε την αφίσα τον Junior. Α, μόλις γνώρισα έναν. Καραμπόλα παγωτό. Και το πιο γαμάτο ήταν το δωράκι από κάτω. Το οποίο δεν είχε καμία χρήση, δεν το χρησιμοποίησες ποτέ και ήταν από αυτά τα παιχνίδια που λέει η μάνα σου να το πετάξω αυτό. Και έτσι έλεγες, ναι. Εδώ ήταν το παγωτό, εδώ ήταν το κενό που είχε για το παιχνιδάκι και εδώ ήταν το παιχνιδάκι. Μεταλλικές τάπες Pokémon. Και ποδοσφαιριστές βγήκαν μετά, αλλά εμείς είχαμε τις Pokémon. Είχαμε μια λυσίδα που τις κρεμάγαμε και μαλάκα κάνανε ένα 22. Τύπου σε ένα διάλειμμα χρεώνα τον πατέρα μου 5,5 ευρώ. Δύο τάπες ανάποδα που απλά έριχνες με δύναμη την τάπα από πάνω και έπρεπε να τα τσιγυρίσεις. Ποιος δεν ξέρει να παίζει τάπες, μου αρέσει που το εξηγώ κιόλας. Έπαιζαν όλα τα παιδιά τάπες, είναι λες και έμπαινε σε μεταλλουργείο. Και λέγαμε μαλάκα δεν μετράει χερογμή. Το βραχιόλι με τις καραμελίτσες πάνω, το οποίο ήταν κανονικό βραχιόλι στην αρχή της ζωής του. Ήταν κανονικό βραχιόλι με πλαστικές χάντρες, το οποίο το άφηναν στον ήλιο, ξερενότανε, έτσι ώστε να μπορείς να μασίσεις το πλαστικό και απλά έριχναν λίγο ζάχαρη με χρώμα από πάνω. Λίγο, μπορείς.
σκυλά ρίχνανε μαλακία μου και φέρει μετά πόσες φορές. Ναι, έπαιρνε ξέρω εγώ 1 ευρώ το βραχιόλι και μετά πλήρωνε 400 στον οδοντίατρο για να σου βάλει μασέλα. Τα παιδικά τατουάζ, τα οποία βρισκόντουσαν είτε σε τσίχλες είτε σε πατατάκια είτε γενικά σε τέτοια πράγματα. Δεν καταλάβω ποτέ πώς μπαίνει ένα τέτοιο τατουάζ στο δέρμα. Το ακουμπούσες, έριχνες νερό από πάνω, δεν έριχνες νερό, έριχνες στην αρχή νερό. Πάντα το έβαζα, το ξεκόλαγα και έμεινε το μισό πάνω στο δέρμα μου και έμεινε σαν μια ιδία. Παραμορφωμένη και προσπαθούσα να ξύσω μετά και έβγαζα το δέρμα μου σαν φίδι για να μην φαίνεται αυτή η ιδέα. Άλμπουμ Πανίνι με ποδοσφαιριστές έκανε 1 ευρώ τα 4 αυτοκόλλητα, κάτι τέτοιο. Ένα άλμπουμ Πανίνι συμπληρωμένο κάνει όσο ένα σπίτι. Τούμπα λούμπα μαϊμουδάκια. Τούμπα λούμπα μαϊμουδάκια παίζουν όλα τα παιδάκια. Εσύ βγάλε ξυλαράκια χωρίς να πέσουν μαϊμουδάκια. Επιτραπέζιο τούμπα λούμπα μαϊμουδάκια. Όταν ήμασταν μικροί, για κάποιο λόγο τιμούσαμε τόσο πολύ την αρχαία Ελλάδα που οι γονείς μας μας φόραγαν πέδιλα και κρόξ. Χριστός και Παναγία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να θυμηθήκατε την παιδική σας ηλικία, να νοσταλγήσατε πράγματα τα οποία είχατε μικροί. Κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, κάντε ένα like. Αφήστε μας ένα σχόλιο να μας πείτε τι είχατε εσείς ως μικρά παιδιά και να κάνουμε ένα επόμενο βίντεο που θα αναφέρουμε όλα αυτά που θα μας πείτε. Γεια σας!